Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στη δεύτερη αναμέτρηση της ημέρας μεταξύ των Pettinagers και των Netrippers. Για το Jumble έχουμε το βελγάκι για τους Netrippers και τον Αλεξόπουλο για τους Pettinagers. Και είμαστε εντάξει για το Jumble. Αλεξόπουλος Χατζαντώνης στην πρώτη κατοχή του αγώνα. Αλεξόπουλος με το βελγάκι. Μία πάσα προσπάθησε να περάσει εκεί ο Αλεξόπουλος. Έχει κολλήσει μπάλα. Προσπαθώ να τη βγάλω. Θα δανειστούμε μία δεύτερη μπάλα. Συμβαίνει δεφά. Για να δούμε. Ούτε με αυτό. Έχω λύση για τα καλά εκεί η μπάλα. Βελγάκης. Εδώ έρχεται το δεύτερο διευθύνης, δίνει μια και καλή και απελευθερώνεται. Στην επαναφορά ο Βελγάκης για τους Netrippers, θα δώσει τον Στιβακτάκη. Και από εκεί στον Τζανί, τον Χρήστο Τζανί. Δεν είναι εδώ πέρα αδερφός του. Για δύο ελεύθερος, θα στοχίσει. Σαπουνάς για τρεις, ούτε αυτός. Βελγάκης όμως παλεύει και θα πάρει το επιθετικό rebound. Στιβακτάκης. Και η μπάλα θα φύγει από τα χέρια του. Το σκορ παραμένει 0-0. Καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να εξοχήσουν τις πρώτες κατοχές τους. Ατζαντώνης, ένα floater, ούτε αυτός. Είναι και όμως Αλεξόπουλος. Γυρίζει ωραία και η μπάλα θα καταλήξει στο αντίπαλο καλάθι για τους πρώτους πόντους των Pettinagers και του αγώνα για το 2-0. Στιβακτάκης, Σακουνά. Είναι για λίγο ελεύθερος για τρεις, δεν εκτέλεσε. Και φάουλ από το Λέζο. Πρώτο φάουλ στον αγώνα από το Μέμο Λέζο. Τάκης, εδώ βγήκε ωραία. Ο Λέζος πήγε να του κλέψει την μπάλα. Τάκης θα δώσει στον Βελγάκη. Εκεί ο Διαμαντόπουλος βάζει ωραία τα χέρια του και κλέβει. Ασπρούλιας αφήνει στο Χατζαντώνη. Εδώ στη Βακτάκη σπανέξει κλέβει την μπάλα. Χατζαντώνης. Το αμυντική ανισορροπία. Το αγαπημένο mid-range του Ασπρούλια. Και στη Βακτάκη τώρα. Το Βελγάκη στο post, οι δύο ψηλοί. Βελγάκης. Μια πανέμορφη κίνηση από το Βελγάκη για το 2-2, για την ισοφάριση. Εδώ Λέζος δένει τα κορδόνια του και είμαστε έτοιμοι για να συνεχίσει το παιχνίδι. Λέζος. Αυτό στο Χατζαντώνη, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις, θα είναι άστοχος. Ασπρούλιας για το rebound. Εδώ θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 4-2 και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή από το Θεοδωρή Ασπρούλια. Άστοχος στη βολή, το 4-2 παραμένει. Και τώρα στη Βακτάκης. Στον Τάκη. Ναι. Ωραία spin move κίνηση, αλλά δεν θα ευστοχίσει. Λέζος προσπαθεί να τρέξει, βγαίνει σαν τεπίδες, θα ευστοχίσει. Και τώρα είναι η ώρα για τους Netrippers να τρέξουν στην επίθεση. Τη Βακτάκης δεν είδε τον Τάκη, παίρνει το mid-range, θα αφουκίσει την μπάλα στον Ασπρούλια, θα δώσει μία πάσα ολόκληρου γηπέδου στο Λέζο.
και εσάς Ευρωπόλης θα αφήσει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. Και οι δύο ομάδες σήμερα έχουν έρθει με ένα πολύ μικρό ρόστερ. Τζανής, Τοντάκι, απρόσεκτα ο Σαπουνάς έδωσε τον... Ο Σαπουνάς έκανε το λάθος. Έρχεται όμως ο Τάκης σαν τερματοφύλακας να κλέψει την μπάλα. Στη Βαρτάκης με τον Ασπρούλια να τον ταλαιπωρεί. Σαπουνάς ψάχνει στο πώς τον Τάκη. Θα γυρίσει αλλά θα κοπεί από τον Αλεξόπουλο. Πανέμορφα κάτω από το καλάθι. Χατζαντώνης δεν βιάζεται. Με τον Τάκη θα αστοχίσει, ζήτησε για ένα φάουλ. Τίποτα του λέει ο διαιτητής. Σαβουνάς σε ένα φλότερ θα αστοχίσει για το 6-4 και μειώνουν στους 2 οι Net Trippers. Και οι δύο ομάδες ψάχνουν σήμερα τη νίκη. Ασπούλιας θα δώσει τον Αλεξόπουλο και η προσπάθεια να περάσει μια πολύ δύσκολη πάση στον Ασπούλια. Στη Βακτάκης μόνος του, coast to coast από τον Αντώνη στη Βακτάκη για να ισοφαρίσει το 6-6. Ασπούλιας προσπίτε και θα εστοχίσει πάνω στον Τάκη για το 8-6. Έχουν πέρασει ήδη σχεδόν 5 λεπτά στην αναμέτρηση. Τζανής σκρίνει από το Βελγάκι, θα του δώσει χαμηλά την μπάλα εκεί. Αυτές οι πάσες δεν περνάνε στο ψηλό. Και ο Λέζος τον Αστρούλια σε αυτό στο αγαπημένο του mid-range, δύσκολα χάνει αυτό το σουτ. Και τώρα Σαβουνάς έμεινε για λίγο ελεύθερος, είναι καλός στους τριών πόντων. Άλλο ένα ακόμη floater θα στοχίσει. Κόβεται ψηλά Τάκης, παίρνει το φάουλ από τον Αλεξόπουλο. 2 βολές για τον Λαμπροτάκη. Αν στοχίσει και στις 2 θα μειώσει στους 2 πόντους. Άστοχο στην πρώτη. Για να δούμε για τη δεύτερη. Άστοχος και στη δεύτερη. Αλεξόπουλος θα πάρει το rebound. Ζαντώνης δεν τον ζητάει ένα screen εκεί. Θα το πάρει τον Αλεξόπουλο. Έμεινε για λίγο ελεύθερο για 3 και εύστοχη για το 13-6. Στη Βακτάκης θα κερδίσει το φάουλ από τον Ασπρούλια, πετάγει την μπάλα στη Βακτάκης. Δεύτερο φάουλ των Πετινέιτζερς. Θα περάσει εκτός ο Διαμαντόπουλος και θα πάρει τη θέση του ο Λάζαρης. Στιβακτάκης ψάχνει τον Τζανή, θα δώσει τελικά στο Βελγάκι. Κόβει ωραία ο Στιβακτάκης, αλλά θα είναι άστοχος στο ανάποδο layup. Η κατοχή όμως παραμένει στα χέρια των Net Trippers. Και αλλαγή τώρα και για τους Net Trippers, θα περάσει εκτός ο Σαπουνάς και θα δώσει τη θέση του στον Τσάκωνα. Βελγάκη στην επαναφορά. Τζανής και πάλι στο Στιβακτάκη, στον οργανωτή των Net Trippers. Τζανής ζυγίζει το σούτ και το χάρι. 2 δευτερόλεπτα, Βελγάκη. Πάρα πολύ ωραία. Θα εστοχίσει σε ένα δύσκολο σούτ. Λέζος το Χατζαντώνη θα πάρει και αυτό το τρίποντο, θα στοχίσει. Λέζος έρχεται, παίρνει το επιθετικό και σκοράρει για το 15-8. Λέζος.
Χατζαντώνης, με συγχωρείτε, στη Βαχτάκης. Γιάννης, πίσω στη Βαχτάκη. Τσάκωνας, μέχρι μέσα. Θα στοχίσει και για το επιθετικό θα το πάρει ο ίδιος το rebound. Στη Βαχτάκης με τον Ασπρούλια, δεν ήξερε τι να κάνει παρά λίγο βήματα. 6 δευτερόλεπτα, σκρίνα το Βελγάκι. Τάκης 2 δευτερόλεπτα, θα σουτάρει. Θα στοχίσει Αλεξόπουλος, πάσα ολόκληρη και φέρει τον Λέζο. Πολύ δυνατή, θα συγκρατήσει ο Λέζος. Θα στοχίσει κιόλας για το 17-8. Λέζος, ένας παίκτης με ψυχή. Το φαίνεται και από τις αντιδράσεις του. Βελγάκης τώρα με τον Αλεξόπουλο. Θα γυρίσει, αλλά η μπάλα θα περάσει εκτός. Ο Τζανής θα περάσει εκτός. Θα πάρει του ο Ανδρουτσόπουλος. Χατζαντώνης κατεβάζει την μπάλα, point guard των Pedinagers. Λέζος με τον Ανδρουτσόπουλο, θα κόψει ωραία ο Αλεξόπουλος, θα γυρίσει πανέμορφα πάνω στο Βελγάκι και θα πετύχει αυτούς τους δύο πόντους. Το σκορ έχει φτάσει στο 19-8, διαφορά 11 πόντων. Ανδρουτσόπουλος, το πρώτο επαφή με την μπάλα. Τσάκωνας μέχρι μέσα, θα στοχίσει, παλεύει εκεί ο Αλεξόπουλος. Πιο ψηλά από όλους θα πάρει το rebound. Χατζαντώνης, το Λέζο, Ασπρούλιας προς πίτε. Ένα ακόμη mid-range και αυτό εύστοχο. Είναι master σε αυτή την κίνηση. Δύσκολα το χάνει. Στη Βαχτάκη σταματάει, το σκέφτει για λίγο να σουτάρει για τρεις. Τάκης θα γυρίσει, θα στοχίσει και εδώ προσπαθεί να ηρεμήσει το παιχνίδι ο Λέζος. Ένα λάθος εδώ από τη γραμματεία. Δεν ανανεώθηκε ο χρόνος της επίθεσης. Και 24 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Pedinagers. Στην επαναφορά ο Αλεξόπουλος, θα δώσει τον Λέζο. Κοίτα ένα screen, φεύγει ο Αλεξόπουλος. Εκεί βγαίνει πανέξυπνο στη Βαχτάκη, κλέβει την μπάλα και βγαίνει στον ευνηδιασμό. Ο Λέζος λέει ότι θεωρεί ότι βγήκε η μπάλα από τα πόδια του στη Βαχτάκη. Οι διαιτητές δεν συμφωνούν με αυτό. Οπότε η κατοχή είναι για τους Net Reapers. Ανδρουτσόπουλος θα κερδίσει το φαουλ από το Λέζο. Και 51 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Και στην επαναφορά ο Ανδρουτσόπουλος από την πλάγια γραμμή. Θα δώσει τον Τάκη. Ανδρουτσόπουλος. Εκεί πήγα να μπερδεύτηκε και έκλεψε τελικά ο Ασπρούλιας. Θα δώσει τον Λέζο κατευθείαν για τρεις. Άστοχος είναι εκεί όμως πανταχού παρόν ο Ασπρούλιας, αλλά δεν θα ευθοχίσει στο ανάποδο layup. Και τώρα λογικά όλη την επίθεση θα κρατήσουν οι Trippers. Στη Βαχτάκη, το Βελγάκι έμεινε ελεύθερος για δύο. Αυτό το mid-range φτωχή και τα 11 δευτερόλεπτα είναι στη διάθεση των Pedinagers. 6, 4 μέχρι μέσα, θα τζαντώνει στα στοχή. Στη Βαχτάκη θα την πετάξει. Τελικό σκορ πρώτης περίοδου, Pedinagers 21, Net Trippers 10. Επιστρέφουμε σε λίγο για την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου.
Και επιστροφή εδώ στο Προμηθέας Park για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Στην επαναφορά ο Χατζαντώνης, εδώ στο Λάζαρη. Λέζος, τον Αλεξόπουλο με τον Βελγάκη, θα γυρίσει ωραία το σώμα του. Δεν θα καταφέρει να εξοχίσει, όμως η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Ασπρούλια. Θα σουτάρει, αυτή τη φορά θα είναι άστοχος. Και τώρα στη Βαχτάκη. Θα δώσει στον Τσάκωνα, θα γυρίσει ωραία, θα κερδίσει το φάουλ. Εδώ μπορούσε να βάλει και το καλάθι. Δύο βολές για τον Τσάκωνα. Άστοχο στην πρώτη, το σκορ παραμένει 21-10. Άστοχος, εύστοχος στη δεύτερη, 21-11, μειώνουν στους 10 οι Net Reapers. Λέζος, ο Χατζαντώνη, με σπάσιμο της μέσης και δεν μπόρεσε να είναι εύστοχος, δεν μπορεί να φτωχίσει σε αυτό το lay-up. Ανδρουτσόπουλος, σκήνα το Βελγάκι, ένα mid-range για τον Ανδρουτσόπουλο. Θα ευστοχίσει. Μειώνουν πάλι στους 8 τώρα είναι τρίπερς. Ασπρούλιας, τον Αλεξόπουλο. Και ο Βελγάκης παίζει καλή άμυνα. Μπάλα στα χέρια του Τάκη. Εδώ πέρα φωνάζει και ο Πάγκος ότι δεν θέλουν να τρέξουν. Πάνε σε οργανωμένες επιθέσεις οι παίκτες των Net Reapers. Τσάκωνας με τον Χατζαντώνη στην πλάτη του. Βελγάκης θα πάρει ένα ακόμη τρέντς και θα είναι σε ένα ακόμη εύστοχος. Για το 21-15 μειώνουν και έχουμε time out που καλεί ασπρεσμένα ο Πάγκος των Patinagers. Επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή με το time out. Στην επαναφορά οι Patinagers με το Λέζο. Δημητριάδης πέρασε και αυτός στην πεντάδα των Patinagers. Coast to coast από το Λέζο. Ποιος κοίταξε και λίγο εδώ, γιατί μάλλον πίστευε ότι υπήρχε ένα φάουλ. Και έχουμε βήματα από τον Τσάκωνα. Και αλλαγή στην κατοχή για τους Patinagers. Δημητριάδης τώρα. Εδώ πήγε να κλέψει στη Βαχτάκη, έβαλε ωραία τα χέρια του. Λέζος στο Λάζαρη και αυτός ένα mid-range και αυτός θα είναι εύστοχος. Για το 23-15. Στη Βαχτάκη, στον Τζάκωνα και ο Δημητριάδης θα βάλει τα χέρια του έξυπνα, αλλά η μπάλα θα παραμείνει στα χέρια των Net Reapers. Στη Βαχτάκη, ζητάει ένα screen, θα το πάρει το Βελγάκι. Ανδρουτσόπουλος, το Βελγάκι, θα σουτάρει, στο ηλίκιο χρόνο. Και έχει σφυρίξει φάουλ ο διαιτητής. Τρεις βολές για το Βελγάκι. Σφυρίχθηκε το φάουλ πάνω στο σουτ. Τρεις βολές για το Βελγάκι. Α
άστοχο στην πρώτη βολή ο Βελγάκης. Δεύτερη βολή. Έστοχο στη δεύτερη. Ήδη 23-16. Άστοχο στη δεύτερη και μπήκαν λίγο νωρίτερα οι παίκτες των Net Rippers μέσα στο ζωγραφιστό. Πόσο 23-16 θα παραμείνει, κατοχή για τους Pedinagers. Ασπρούλιας. Την από το Λέζο μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ ο Λέζος από τον Ανδρουτσόπουλο. Δύο βολές τώρα για τον Λέζο. Άστοχο στην πρώτη ο Λέζο. Το σκορ παραμένει ως έχει. Έστοχο στη δεύτερη για το 24-16. Στη Βακτάκης. Είναι το Βελγάκη, στη Βακτάκης. Τώρα με το Λάζαρη. Τέλεια isolation. Θα πάρει το τρίποντο στη Βακτάκης, αλλά airball θα είναι άστοχος. Και Δημητριάδης τώρα κατεβάζει για τους Pedinagers. Δημητριάδης θα κλειστεί από το Βαφτάκη. Θα μάθει την τρίπλα του. Διαμαντόπουλος. Δεν δίνει πάση στο Λέζο. Θα δώσει τώρα στον Ασπρούλια. 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Πάει στο Διαμαντόπουλο. Πρέπει να σουτάρει. Και αυτό κάνει. Διαμαντόπουλος σκοράρει. Για το 26-16, πάλι διαφορά στους 10. Τσάκωνας, ο Τάκης ζητάει χαμηλά και η μπάλα από τα πόδια του Διαμαντόπουλου έξω. Οπότε κατοχή για τους Net Rippers παραμένει. Στην επαναφορά στη Βακτάκης. Θα δώσει ο Ανδρουτσόπουλο. Ανδρουτσόπουλος παίρνει το διάδρομο. Πανέμορφο καλάθι από τον Ανδρουτσόπουλο για το 26-18. Δημητριάδης στη Βαστάχη, αλλά ήταν εκεί ο Λέζος για να συγκρατήσει την μπάλα. Λέζος κόβει ωραία ο Δημητριάδης. Δεν θα έρθει το καλάθι. Επιθετικό από Διαμαντόπουλος για 3. Θα είναι άστοχος μόνο ταμπλό. Στη Βαχτάκης στον Διαμαντόπουλο. Στον Ανδρουτσόπουλο με συγχωρείτε. Τάκης μέχρι μέσα. Σηκώνει τα χέρια εδώ πέρα. Παραδέχεται το λάθος στην άμυνα ο Διαμαντόπουλος. Και τώρα Δημητριάδης μέχρι μέσα, θα δώσει πάση στο Λάζαρη. Ένα mid-range, ένα άσχος, όμως είναι εκεί ο Δημητριάδης και από τα χέρια του ίδιου η μπάλα θα πέρασε εκτός. Και 4-40 που μένουν για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στη Βακτάκης. Θα δώσει το Βελγάκη το φως, θα κερδίσει και το φάουλ από το Λάζαρη. Το τρίτο φάουλ των Pedinagers σε αυτήν την περίοδο. Στη Βακτάκης ψάχνει, δίνει στον Τάκη κάπως δυνατή. Θα συγκρατήσει όμως ο Τάκης. Πίσω στη Βακτάκη μπάλα. Μέχρι μέσα. Θα στοχίσει, μπάλα στο Λέσο και πάσα ολόκληρο γηπέδο στο Διαμαντόπουλο. Σταματάει, δίνει στο Λάζαρη.
και πίσω στο Λέζο. 12 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση. Βάζει ωραία τα χέρια του Τσάκωνας. Δύσκολη ενέργεια από το Λέζο, ο οποίος ζητάει και αλλαγή. Φαίνεται να έχει κουραστεί. Τσάκωνας. Βελγάκης το άνοιξε ωραία χώρο εκεί. Στη Βαχτάκη, σκλίνεται από 2. Θα του κλέψουν την μπάλα. Αστρούλια στο Δημητριάδη για να κατεβάσει την μπάλα. Λέζος στον Αστρούλια κόβει ωραία. Θα πάρει και το σουτ και θα ευστοχίσει. Σαν σε προπόνηση και αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Τζανής και Σαπουνάς θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Στη Βαχτάης και Τσάκωνας θα αποχωρήσουν, ενώ Λέζος και Διαμαντόπουλος για τους 5 νέτζες θα βγουν εκτός και θα μπει ο Χατζαντώνης και ο Αλεξόπουλος. Ανδρουξόπουλος τώρα έχει μπάλα. Θα δώσει Σαπουνά. Τζανής, τους μόλις πέρασε Σαπουνάς για 3. Θα στοχίσει Λάζαρης, δεν μπορεί να συγκρατήσει. Τάκης, Βελγάκης με ταμπλό θα ευστοχίσει για το 28-22. Θα τζαντώνει στον Αστρούλια. Θα αστοχίσει άλλη φορά στο mid-range. Βελγάκης. Πάσα τελικά θα καταλήξει στο Τζανί. Σκριν από τον Τάκη. Θα μείνει ο Λάζαρης πάνω στο Τζανί. Σαπουνάς με 3 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ από το Δημητριάδη. 2 ελεύθερες βολές για το Σαπουνά. Με 2,5 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Σαπουνάς, άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, ο Βελγάκης εκεί παραλίγο να πάρει το επιθετικό. Δημητριάδης. Ξανά Δημητριάδης, το σκέφτηκε, ζήγησε την μπάλα, αστόχησε. Εκεί ο Αστρούλιας ζήτησε ένα φάουλ. Σαπουνάς στο Βελγάκι. Πάσα στο Τζανί με προσποίηση μέχρι μέσα, δεν θα ευστοχίσει και η μπάλα έξω από τα χέρια του Τάκη. Η μπάλα για τους Πετινέιτζες. Δημητριάδης. Θα δώσω τον Αστρούλια. Αστρούλιας, καλάθι και φάουλ. Καταπληκτική φάση από τον Αστρούλια, που γύρισε ωραία το κορμί του. Πέτυχε και το καλάθι για το 30-22 και έχει δικαίωμα για μία συμπληρωματική βολή. Άστοχο στη βολή. Το σκορ παραμένει στο 30-22. Ανδρουσόπουλος βγαίνει από τα σκρίνα. Σαπουνάς. Σαπουνάς τον ταλαιπωρεί ο Δημητριάδης. Τάκης με τον Λάζαρη. 4 δευτερόλεπτα. Βελγάκης μέχρι μέσα. Ευστοχή στη λήξη του χρόνου. Για το 30-24. 1-7. Απομένουμε για τη λήξη του ημιχρόνου. Λάζαρης το σκέφτηκε και βήματα από το Λάζαρη. Και έχουμε αλλαγές. Λέζος θα περάσει εκτός. Θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Λάζαρης θα περάσει εκτός. Τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Τζανί να κατεβάζει την μπάλα για τους Net Reapers. Πήγε να του κλέψει το πέρα την μπάλα ο Χατζαντώνης.
συγκράτησε, σαπουνάς τώρα έχει στον Τάκη, γυρνάει ωραία, θα πάρει και το φάουλ. Δύο βολές για τον Λαμπροτάκη. Δεν το δέχεται ο Ασπρούλιας αυτό το φάουλ. Και αλλαγή για τον Ασπρούλια, θα περάσει εκτός στη θέση του θέση που θα δώσει στο Διαμαντόπουλο. Τάχης άστοχος στην πρώτη βολή. Εύστοχος στη δεύτερη και μειώνει στους 5. Παιχνίδι τώρα 2 κατοχών. Δημητριάδης θα του κλέψει προς στιγμή την μπάλα ο Ανδρουτσόπουλος. Η μπάλα είναι για τους Πεντινέιτζες. Δημητριάδης τον... Η μπάλα τώρα έχει ο Διαμαντόπουλος. Το σκέφτει λίγο να στάρει για τρεις. Ατζαντώνης άστοχος στο mid-range και ο Πάγκος ζητάει να γίνει επίθεση με όλα τα δευτερόλεπτα που τους απομένουν. 10 δευτερόλεπτα, Ανδρουτσόπουλος με τον Δημητριάδη. Ανδρουτσόπουλος τώρα μέχρι μέσα, θα ευστοχίσει. 1 δευτερόλεπτο, λήξη και μειώνε, είναι τρίπερς στους 3 πόντους. Λήξη πρώτου ημιχρόνου. Pettinages 30, Net Reapers 27. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Και επιστροφή στο Προμηθέας Park για την άρξη του δεύτερου ημίχρονου της αναμέτρησης μεταξύ των Pettinages και των Net Reapers. Τζανής στο σαπουνά. Βελγάκης εκεί ζήταγε χαμηλά. Ανδρουτσόπουλος παραλίγο να χάσει την μπάλα, θα δώσει τον Τζανί και αυτός θα αστοχίσει με ένα floater. Αλεξόπουλος και πιο δυνατός από όλους. Μέχρι μέσα, Χατζαντώνης, ευστοχή, 2-32-27. Σαβουνάς, πολύ δυνατή πάσα στον Τσάκωνα. Η μπάλα τώρα πέρασε και στο δεύτερο γήπεδο. Περιμένουμε θα τη φέρει ο Διαμαντόπουλος. Στην επαναφορά τώρα είναι ο Χατζεντώνης για τους Pettinagers. Και η μπάλα τώρα στο Λέζο. Λέζος το Χατζαντώνη, ο Αλεξόπουλος προσπάθησε να απελευθερωθεί, δεν τα κατάφερε. Ασπρούλιας γυρίζει ωραία, αλλά θα είναι άστοχος σε αυτό το ανάποδο lay-up. Ανδρουτσόπουλος Τζανής θα βγει από τα screen, θα πάρει την μπάλα. Τσάκωνας και από εκεί Βελγάκης σε αυτό mid-range. Αυτή η φορά θα είναι άστοχος. Εδώ θα πετάξει κάτω ο Λέζος τον Ανδρουτσόπουλο. Ανδρουτσόπουλος φαίνεται να γύρισε και το γόνατό του. Εδώ ελπίζω να μην έχει κάτι ο Ανδρουτσόπουλος. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέψαμε. Ο Ανδρουτσόπουλος φαίνεται να έχει χτυπήσει το γόνατό του, αλλά ευτυχώς με την παρέμβαση του Δημητριάδη, ο οποίος είναι και γιατρός, εξομαλύνθηκε λίγο κατάσταση, αλλά δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τον αγώνα. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και του ευχόμαστε περαστικά. Λέζος μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Τάκης στο στιβακτάκι.
πάσα ολόκληρου γηπέδου στο Βελγάκη, ο οποίος θα στοχίσει. Διαμαντόπουλος κατεβάζει το rebound. Αστρούλιας σταμάτησε την τρίβλα, πάσα skip, πάσα στον Χατζαντώνη, που έχει σκάρει για 3, θα στοχίσει. Τσάκωνας στο Στιβαχτάκι. Τζανής προσποιείται, θα πάρει μέχρι μέσα και καλάθι από το Χρήστο Τζανή για το 32-29, μειώνει στους 3. Αστρούλιας με το Βελγάκι θα γυρίσει και θα ευθοκίσει. Τη Βαχτάκης στο Σαφουνά και αυτός μέχρι μέσα θα στοχίσει. Το rebound τελικά θα καταλήξει στα χέρια του Βελγάκη, ο οποίος δεν θα μπορεί να στοχίσει με αυτό το hook που προσπάθησε να κάνει. Ασφρούλιας στο Χατζαντώνη και από εκεί στο Μεμολέζο μέχρι μέσα. Πάλι καρίζει ο Γαλάθη από το Λέζο για το 36-29. Με 6,5 λεπτά να μπουν για τη λήξη του 10 λεπτού. Βελγάκης, τον Τζανί και από εκεί στο Στιβαχτάκι. Έμεινε ελεύθερος για 3, θα σουτάρει, θα στοχίσει. Ριμπάν του Χατζαντώνη, κατευθείαν μπάλα στο Λέζο. Δυνατή πάσα στον Αστρούλια, Αστρούλιας πιέζεται από το Στιβαχτάκι. Θα δώσει τον Χατζαντώνη. Κόβει πανέξυπνα ο Αλεξόπουλος, θα γυρίσει ωραία, αλλά θα στοχίσει με αντίπαλο τον Βελγάκη. Ο Βελγάκης φαίνεται να έχει κουραστεί κιόλας. Τζανής μέχρι μέσα, ένα πολύ δύσκολο lay-up και σε αυτό θα είναι εύστοχος για το 36-31. Τζανής φαίνεται αυτός που δίνει πόντους στις τελευταίες επιθέσεις. Άστοχος τώρα Αστρούλιας που πήρε μόνο στην επίθεση. Ζήτησε και ψήφους δευτέρους του για συγγνώμη στους παίκτες του. Στη Βαχτάκης, παίρνει το screen. Πάσα στον Βελγάκη. Βάλα θα συγκρατήσει ο Λέζος. Πάξε τον Αστρούλια μέχρι μέσα σαν τρέιλερ. Θα ευθοκίσει για το 38-31. Βελγάκη ζητάει αλλαγή, έχει ξεμείνει από δυνάμεις και τώρα είναι και μείον ένας με το τραυματισμό του Δροτσόπουλου. Σαπουνάς για 3. Άστοχος Αλεξόπουλος στο rebound και τώρα την μπάλα στον Χατζαντώνη. Ασπρούλιας στο midrange, θα στοχίσει, παλεύει εκεί, όχι, Βελγάκης μόνος του, με όλους, θα στοχίσει για το 38-33. Χατζαντώνης, στη Βαχτάκη να τον ταλαιπωρεί. Διαμαντόπουλος, Αλεξόπουλος με 5 δευτερόλεπτα, πρέπει να σκάρει 2. Μετράει. Και αλλαγή, θα περάσει εκτός ο Βελγάκης, ο οποίος έχει δώσει ψυχή και σώμα στο γήπεδο και θα πάρει θέση το Τάκης. Στη Βαχτάκης τώρα κατεβάζει την μπάλα. Έμεινε ελεύθερος για 3, ξεχάστηκε, αλλά θα στοχίσει. Αλεξόπουλος στο Λέζο, Λέζος κοιτάει πρώτα γήπεδο. Θα πέσει και τώρα στη Βαχτάκης.
Μπάλα παραμέσα χέρια των Teenagers. Λέζος μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ από τον Τάκη. Δύο φορές για το Μέμο Λέζο. Εύστοχο στην πρώτη για το 41-33. Άστοχο στη δεύτερη. Μπήκε νωρίτερα ο Λέζος, οπότε θα γίνει αλλαγή κατοχής. Μπάλα για τους Net Reapers. Και τώρα Τζανής. Τζανής. Σκρίνα τον Τζάκονα, Τάκης θα προσποιηθεί, θα γυρίσει ωραία, αλλά θα στοχίσει. Έβαλε ο Αλεξόπουλος και ήρθε πανέξυπνα ο Τζανής να του κλέσει την μπάλα. Τζανής, Τάκης, ο Σαπουνά που είναι ελεύθερος, θα πάρει το φάουλ από το Χατζαντώνη και δύο ελεύθερες βολές από τη γραμμή της φιλανθρωπίας για τον Αντώνη Σαπουνά. Άστοχο στην πρώτη, το 41-33 παραμένει. Άστοχο στη δεύτερη, 41-34. Χατζαντώνης. Δεν βιάζει η ομάδα των Teenagers. Λέζο σκέφτηκε για λίγο να σκάρει για τρεις, δεν το έκανε. Χατζαντώνης ζητάει screen, θα το πάρει ένα Αλεξόπουλο. Χατζαντώνης 7 δευτερόλεπτα. Floater, έστοχο. 43-34, πάλι διαφορά στους 9. Και Αλεξόπουλος φαίνεται να έχει χτυπήσει τη μέση του. Αλλαγή, θα περάσει εκτός. Θα πάρει τη θέση του ο Ασπρούλιας. Βακτάκης, στο Τζανί, Σαμπουνάς, μέχρι μέσα, θα στοχίσει σε ένα φαινομενικά εύκολο lay-up, στόχισε, το έχασε. Λέζος, ταλαιπωρεί λίγο την μπάλα, 10 δευτερόλεπτα μόνο για τη λήξη της επίθεσης. Χατζαντώνης μέχρι μέσα, μέσα και αυτό ένα πολύ δύσκολο lay-up για το 45-34 και τώρα οι Teenagers μπροστά για 11. Στη Βακτάκης. Τώρα έμεινε με τον Λάζαρη, με το ψηλό. Του δίνει χώρο για σουτ. Θα κόψει ωραία ο Τζανής, αλλά η μπάλα δεν θα περάσει. Ασπρούλιας. Σταματάει ο Χατζαντώνης, Λέζος και δύο φολές για το Λέζο. Ο Λέζος έπεσε πάνω τώρα στον Τζάκονα, ο οποίος χτύπησε γι' αυτός. Ελπίζουμε να μην είναι σοβαρό. Εντάξει, αυτό ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό. Αλλά θα περάσει εκτός. Διακοπή, επιστροφή σε λίγο. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Πέρασε εκτός ο Τσάκονας. Εν τω μεταξύ είναι άσχημο στην πρώτη βολή ο Λέζος. Τσάκονας, ο οποίος χτύπησε και αυτός μετά τον Ανδρουτσόπουλο. Λέζος, εύστοχος στη δεύτερη. Βακτάκης. Πλέον
οι Net Trippers δεν έχουν καμία αλλαγή μετά και τον τραυματισμό του Ξάκωνα. Στη Βακτάκης τώρα με 7 δευτερόλεπτα. Τζανής ελεύθερος για 3. Αστοχή. Μπάλα στα χέρια του Βελγάκη. Θα γυρίσει ωραία. Στη Βακτάκης. Κλείνεται. 7 δευτερόλεπτα. Σαπουνάς ελεύθερος για 3. Θα είναι εύστοχος. Και κάνει το 46-37. Ενώ και από την αντίπερα, όχι ο Αλεξόπουλος φαίνεται να έχει κάποιες ενοχλήσεις στη μέση του. Ατζαντώνης για 3. Με ταμπλό έξω. Τζανής. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Τάκης. Φάουλ από το Χατζαντώνη. Ο Τσάκωνας φαίνεται να έχει σηκωθεί κιόλας. Δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό. Οπότε μάλλον θα ξαναπεράσει σε λίγο στο παιχνίδι. Και οι δύο, και στις δύο ομάδες υπάρχει μόνο ένας παίκτης για αλλαγή. Στη Βακτάκης με 13 δευτερόλεπτα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Τάκης θα κοβεί ψηλά από τον Ασπρούλια. 4 δευτερόλεπτα. Ασπρούλιας θα αστοχίσει. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 46-37 υπέρ των Teenagers. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο τέταρτο δεκάλεπτο. Και επιστρέψαμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Λέζος. Δημητριάδης, ο οποίος πέρασε και αυτός τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Διαμαντόπουλου. Λάζαρης, το Δημητριάδη. Δημητριάδης, ένα πολύ δύσκολο σουτ. Δεν ευστόχησε. Στη Βακτάκης. Βελγάκης ζητάει στο post. Τώρα παίρνει την μπάλα. Με τον Λάζαρη ο Βελγάκης. Θα στοχίσει το rebound από το... Και η μπάλα είναι για τους Teenagers. Λέζος κατεβάζει. Ζητάει για ένα screen. Λέζος. Λάζαρης για 2. Αστοχή. Είναι εκεί ο Λέζος όμως για να πάρει το επιθετικό και ένα σκοράρι εξ επαφής. Στη Βαχτάκης. Λάμπρος Τάκης. Αστοχή. Σαπουνάς για 3. Θα είναι άστοχος. Και ο Λέζος τώρα προσπαθεί να τρέξει τους πετινούς. Πάσα στο Λάζαρη, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Τελικά η μπάλα παραμένει. Ωραία σκέψη από το Λάζαρη. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των Teenagers. Με 13 δευτερόλεπτα να απομένει για την επίθεση. Χατζαντώνης στο Λέζο για 3. Θα στοχίσει Λέζος που προσπαθεί για το επιθετικό. Τάκης. Τώρα την μπάλα έχει ο Βελγάκης. Θα γυρίσει πανέξυπνα το κορμί του. Θα εστοχίσει και στο καλάθι. 48-39. 8 και 10 για τη λήξη του αγώνα. Με τους Teenagers να βρίσκονται μπροστά για 9 πόντους. Δημητριάδης. Ατζαντώνης. Κλέβει πανέξυπνα εδώ στη Βακτάκη την μπάλα. Βελγάκης θα κλέψει την μπάλα τελικά ο Λέζος και φάουλ από το Βελγάκη. Το πρώτο φάουλ. Στην επαναφορά τώρα. Στην
Στην επαναφορά τώρα ο Χατζαντώνης. Λέζος. Τον Αστρούλια. Θα γυρίσει ωραία το κορμί του, θα κοπεί ψηλά τον Τάκη, αλλά θα πάρει πίσω την μπάλα και θα σκοράρει για το 50-39 υπέρ των Πεντινέιτζερς. Στη Βαχτάκη ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του Τζανί, το σκέφτηκε, δεν σούταρε, προσποιείται, πάσα στη Βαχτάκη έξω. Στη Βαχτάκη, ωραίες τρίπλες, μέχρι μέσα και θα ευστοχίσει και το 50-41 Αντώνης στη Βαχτάκης. Τώρα μπάλα έχει ο Δημητριάδης, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, έχει κλειστεί, θα δώσει τον Λάζαρη και εκεί στον Αστρούλια. Αστρούλιας πάλι στον Λάζαρη για δύο, αστοχή και στη Βαχτάκης. Στο Σαπουνά βλέπει το διάδρομο αλλά θα αστοχήσει και έχουμε φάουλ. Το φάουλ είναι χαμηλά και ο Τσάκωνας θα μπει πάλι στον αγώνα, στον αγωνιστικό χώρο, στη θέση του Βελγάκη. Σαπουνάς στον Τσάκωνα και πάλι πίσω στον Σαπουνά. Στη Βαχτάκης, σκρίνα τον Τσάκωνα και πάλι Σαπουνάς, 3 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Στα κλαπή από τον Χατζαντώνη. Χατζαντώνης στο Λάζαρη, θα αστοχίσει και Τσάκωνας κατεβάζει τώρα την μπάλα. Αλλά ο Δημητριάδης θα βγει ωραία και παραλίγο να του κλέψει την μπάλα. Κατοχή παραμένει στα χέρια των Netrippers. 6 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Στην επαναφορά ο Βακτάκης θα δώσει στον Τζανί, στο Χρήστο Τζανί. Σαπουνάς, πάλι στον Τάκη. Με το Λέζο, με πιο κοντό αντίπαλο, αλλά θα κερδίσει το φάουλ. Δεύτερο φάουλ των Πετινέιτζες. Εδώ μια συγκομιθία του Λέζου με το διαιτητή. Τζανής έκανε λίγο κατάθεση της μπάλας εδώ. Στη Βαχτάκης με 4 δευτερόλεπτα. 3. Πρέπει να πετάξει την μπάλα. Έμεινε στα χέρια του στη Βαχτάκη μπάλα. Δεν είδε καλά το χρόνο. Και τώρα μπαλαστό Δημητριάδη. Στον Θεράπον ιατρό. Δημητριάδης έμεινε για λίγο ελεύθερος, σούταρε, αστόχησε και τώρα στη Βαχτάκης προσπαθεί να τρέξει σε ένα coast to coast, θα αστοχίσει, εκεί θα πάρει την μπάλα ο Λέζος αλλά θα του φύγει αυτού από τα χέρια. Τζανής στο στη Βαχτάκη και φάουλ από τον Δημητριάδη για το τρίτο φάουλ των Πεντινέιτζερς και 5 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. Στη Βαχτάκης, στο Σαπουνά, θα παρουσιά τον Τάκη, Σαπουνάς μέχρι μέσα για το Σαπουνά και φάουλ, όχι, μόνο το φάουλ, 2 βολές για τον Αντώνη Σαπουνά. Εσείς
Άστοχο στην πρώτη βολή. Με το σκορ να παραμένει στο 50-41. Άστοχος και στη δεύτερη. Λέζος τρέχει. Θα δώσει τον Ασπρούλια για δύο. Θα στοχίσει. Στα χέρια του Τσάκωνα η μπάλα. Ζητούν να ηρεμήσει οι συμπαίκτες του. Τζανής σώστη Βαχτάκη. Στη Βαχτάκη θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει, όμως είναι εκεί ο Τάκης για το επιθετικό. Και την μπάλα έξω από τα χέρια των Παιδινέιζερς. Και time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέψαμε μετά το time out. Κατοχή είναι για τους Νετρίπερς. Με το Στουβακτάκι. Θα δω στον Τσάκωνα. Και 3 δευτερόλεπτα θα σουτάρει ο Τσάκωνας. Θα στοχίσει. Διαμαντόπουλος συγκρατεί και εξασφαλίζει το rebound. Δημητριάδης. Μέχρι μέσα. Μπάλα από τα χέρια του Δημητριάδη. Τζανής, τον Τάκη. Ελεύθερος ο Τσάκωνας. Δημητριάδη σταματάει την τρίβλα. Δημητριάδης στα ένα στήριγμα. Εδώ στο Λέζο. Λέζο σε ένα φλόουτερ. Θα στοχίσει. Λέζος προσπάθησε να κλέψει. Τσάκωνας με το Διαμαντόπουλο. Τσάκωνας θα στοχίσει. Μπάλα όμως στα χέρια πάλι του ίδιου. Τώρα είναι η ώρα να ευστοχίσει. Και κακή φάσα από τον Δημητριάδη. Και αλλαγή. Θα περάσει εκτός ο Διαμαντόπουλος και θα δώσει θέση του στον Χατζαντώνη. Στην επαναφορά ο Δημητριάδης. Εδώ στο Λέζο. Ασπρούλιας. 3 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου και 5 υπό της διαφοράς. Χατζαντώνης θα ευστοχίσει για το 52-45. Στη Βαχτάκης. Στη Βαχτάκης ένα post to post. Πήρε την μπάλα και την άφησε στο άλλο μισό του γηπέδου. Λέζος παραλίγο να τη χάσει εδώ από το Στιβαχτάκι. Χατζαντώνης στο Λέζο. Σκιπ πάσα στον Λάζαρη. Λάζαρης 6 δευτερόλεπτα. Στον Δημητριάδη θα χάσει την μπάλα. 2 δευτερόλεπτα. Στιβαχτάκης. Έστοχος και σε αυτό το lay-up. Και time out. Για επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέψαμε με το time out για τελευταία 2 λεπτά της αναμέτρησης. Κατοχή για τους Παιδινέιζερς. Χατζαντώνης. Θα δώσει τον Ασπρούλια. Ασπρούλια κλείνει από 2. Θα κερδίσει το φάουλ. Δεύτερο φάουλ των Νετρίπερς. Λέζος. Το Λάζαρη. Ο οποίος ο ψηλός θα μπει μέχρι μέσα. Σε ένα πολύ δύσκολο lay-up για το 54-49. Στιβαχτάκης
Βαχτάκης μέχρι μέσα για ένα ακόμη εύκολο lay-up. Στη Βαχτάκης έχει πάρει την ομάδα του από το χέρι και προσπαθεί να την φτάσει μέχρι και την νύχτη. Νίκη, Χατζαντώνης στο Λέζο. Λέζος, Χατζαντώνης για τρεις, θα στοχίσει και τώρα Τσάκωνος στο rebound. 53 δευτερόλεπτα για τη λήψη του αγώνα. Στη Βαχτάκης, ταλαιπωρεί το Χατζαντώνη, Τσάκωνας με το Δημητριάδη. Στάει ένα screen. Τζανής, το σκέφτει για τρεις. Και το μάτς στην κόφη του Ξηραφιού, Δημητριάδης, παραλίγο να χάσει την μπάλα και θα κερδίσει ένα φάουλ εδώ ο Λέζος για δύο βολές. Και έχουμε αλλαγή, θα περάσει ο Τάκης και θα μπει μέσα ο Σαβουνάς. Δύο βολές για το Μέμο Λέζο και μετά θα έχουν απομείνει 26,8 δευτερόλεπτα για επίθεση για τους Net Reapers. Εδώ ο Βελγάκης ζητάει καλά block out. Πρώτη βολή. Άστοχο στην πρώτη βολή. Το σκορ παραμένει στο 54-53. Και εύστοχο στη βολή. Και έχουμε time out που καλεί η ομάδα των Net Reapers. Επιστρέφουμε σε λίγο. Οι Net Reapers επέλεξαν να παίξουν με 14 και να ξεκινήσουν από το δεύτερο μισό του γηπέδου. Στην επαναφορά ο Στιβακτάκης δίνει στον Τσάκωνα. Χατζαντώνης με τον Στιβακτάκη. Θα δώσει Σαπουνά. Σαπουνά θα πέσει κάτω, θα κερδίσει και το φάουλ. Και είναι το πέμπτο φάουλ των Pettinagers. Οπότε δύο βολές για τον Αντώνη Σαπουνά. Και εδώ πέρα με δύο εύστοχες βολές μπορεί να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Άστοχο στην πρώτη. Λέζω εδώ πέρα όπως και πριν ο Βολγάκης ζητάει καλά block out από τους αμυντικούς του που είναι για διεκδίκηση του rebound. Σαπουνάς. Εύστοχο στη δεύτερη και 55. Και time out τώρα από τους Pettinagers. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστροφή με το time out για τα τελευταία 13,9 δευτερόλεπτα αυτού του συναρπαστικού μάτς. Με το 50 Χατζαντώνης θα κερδίσει το φάουλ από το Στιβακτάκι και δεν είναι ακόμα βολές. Είναι το τέταρτο φάουλ. Την επαναφορά τώρα ο Δημητριάδης. Λέζος. Φάουλ από τον Τζανί. Και δύο βολές για τον Λέζο. Για να δούμε αν θα έχει κρύο αίμα στις φλέβες του. Yeah.
Έστοχο στην πρώτη βολή για το 56-54. Έστοχος και στη δεύτερη, 57-54. Και έχουμε ένα ακόμη time out από την Trippers. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή με το time out για τα κρίσιμα τελευταία 10,7 δευτερόλεπτα. Οι Trippers βρίσκονται πίσω για 3. Θα ψάξουν το τρίποντο. Σαφουνάς. Έχασε προς στιγμή την μπάλα. 7 δευτερόλεπτα Σαφουνάς. Και Παουλ. Και έχουμε 2 βολές για τους Trippers. Δύο βολές για τον Αντώνη Σαβουνά και 4 δευτερόλεπτα να βγουν στο ρολόι. Για να δούμε τι θα κάνει. Αν θα βάλει την πρώτη και θα στοχίσει τη δεύτερη. Άστοχος στην πρώτη βολή. Σαβουνά στη δεύτερη. Θα στοχίσει στη δεύτερη. Και ένα ακόμη time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Δημητριάδης τώρα στην επαναφορά για τους Pettinagers. Με 4 δευτερόλεπτα να απομένουν. Δημητριάδης θα δώσει τον Αστρούλια και φάουλ από το Βελγάκι για 2 βολές το Δωρία Σπρούλια. Για το 58-55. Άστοχο στη δεύτερη. Σαβουνάς. 0,1 δευτερόλεπτα απομένουν. Μάλλον δεν θα προλάβουν ούτε να πέτασουν την μπάλα. Λήξη αγώνα. Pettinagers 58, Trippers 55. Ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας. Καλώς βράδυ.